Στο θέμα, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Φίβος Κλαδιανός, Γιώργος Μιχαηλίδης, Κώστας Πουλακίδας στην αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκινάμε από σένα. Βλέπουμε ότι μετά το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων, είδαμε διπλωματικές πηγές να λένε ότι αρκετές χώρες στήριξαν την Ελλάδα. Να λένε επίσης ότι η Γερμανία δεν μπλόκαρε το να προχωρήσει η κουβέντα για τις κυρώσεις. Αλλά το ερώτημα είναι πλέον αν φτάνει μόνο αυτό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Γιώργο, και τώρα δεν μεταφέρω μόνο ρεπορτάζ, μεταφέρω τη δική μου την άποψη. Mm-hmm. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να κάνουν τον Ερντογάν να φοβηθεί ή τέλος πάντων να αναθεωρήσει. Η Τουρκία του Ερντογάν έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να καταστεί ως ο κεντρικός μουσουλμανικός πόλος απέναντι στη Δύση. Αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν οι όποιες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Ερντογάν είναι να τον πιέσουν με κάποια χρηματικά, οικονομικά δηλαδή κριτήρια, δηλαδή μείωση ας πούμε κάποιων χρημάτων τα οποία προορίζονταν στο πλαίσιο της ευρύτερης ενταξιακής πολιτικής ή προσέγγισης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι, αλλά αυτό το οποίο επιδιώκει η ελληνική πλευρά και αυτό το οποίο επιδιώκει και η προηγούμενη κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες ήθελαν να βάλουν μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, ήταν κάτι πολύ ξεκάθαρο. Να φανεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αραγές μέτωπο απέναντι σε δράσεις οι οποίες προσπαθούν να καταπατήσουν κυριαρχικά δικαιώματα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση. Φαίνεται σε ένα βαθμό ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι φύλλα προσκύμενες με τα ελληνικά συμφέροντα, ωστόσο. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι τόσο απλές, να πούμε, είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό το οποίο λέει η Πειραιώς, η Κουμουνδούρου, ο Περισσός ή οτιδήποτε άλλο. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει τα δικά της συμφέροντα στη Λιβύη, θα ήθελε να εναντιωθεί στην Τουρκία, αλλά θα το κάνει μέχρι το σημείο που δεν θα διαταράξει πλήρως τις σχέσεις της. Mm-hmm. Η Γερμανία αντιστοίχως. Άλλες χώρες έχουν, η Γερμανία και για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και για το μεταναστευτικό. Άλλες χώρες έχουν επενδύσεις. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες στέκονται δίπλα στην Ελλάδα. Γιατί όμως το κάνουν αυτό, θα σου πω. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες πάντα θα πατάνε το φρένο και προτιμούν αυτές οι ίδιες να πατήσουν τον γκάζι. Εν προκειμένου τώρα, αυτό το οποίο έχει να κάνει η ελληνική πλευρά είναι να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, να πιέζει και να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις μόλις σχηματιστούν. Φίβο, εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι πρώτον οι κυρώσεις είναι σημαντικότερες από ό,τι λέει ο Γιώργος, γιατί ακόμα και αν δεν κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στην Τουρκία, την πιέζουν επειδή δείχνουν με ποιανού το μέρος έμπρακτα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί να βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις που με φραστικό τρόπο να καταδικάζουν. Αν υπήρχαν κυρώσεις, θα έκαναν πολύ περισσότερο καλό. Και η κυβέρνηση αποδέχεται τελικά με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση αυτό που την πίεζε ένα μέρος αντιπολίτευσης να κάνει, να τις ενεργοποιήσει. Κατόπιν εορτής και αφού έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ένταση, η Αγία Σοφιά είναι μόνο ένα μέρος, η Αγία Σοφιά. Δυστυχώς παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της κίνησης που θα δούμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, πολύ πιθανόν τον Οκτώβριο, ναι, με τις γεωτρήσεις νοτίως Κρήτης. Ναι. Εκεί πέρα απειλείται με θερμό επεισόδιο. Και δυστυχώς μέχρι τώρα μόνο οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι θα είναι δίπλα μας και το ρεπορτάζ είναι και εν εξελίξη. Είχε και η Real ένα σχετικό δημοσίευμα το οποίο φέρει πολύ ενεργοποιημένους τους Γάλλους. Θα δούμε αν αυτό έχει βάση ή είναι κάποια διαρροή η οποία έχει άλλους λόγους που γίνεται. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω ότι τελικά η κυβέρνηση δεν είναι σχολιαστής των εξελίξεων. Λέει τι κάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που όντως εκκινούν από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, εμείς παρακολουθούμε αμέτωχοι και λέμε: α, ο Ερντογάν αυτό για εσωτερικούς λόγους ή για τους άλλους λόγους ή θέλει να είναι ηγέτης της Δύσης. Τι κάνουμε, πώς απαντάμε εμείς? Και σε αυτό δεν έχουμε απαντήσεις. Είδα τον κύριο Κερίδη σε σένα την Παρασκευή, τον άκουσα να λέει ότι είναι χρυσή ευκαιρία να διεθνοποιήσουμε τα ζητήματα και από ελληνοτουρκικά να κάνουμε ευρωτουρκικά. Τίποτα. Τελικά, η μία χώρα μετά την άλλη είπανε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, άλλες λιγότερο αυστηρά, άλλες περισσότερο αυστηρά, ότι δεν μας ευχαριστεί αυτό, αλλά είναι ένα εσωτερικό θέμα της Τουρκίας. Τι διεθνοποίηση λοιπόν, άμα είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας? Και αυτό που δεν πρέπει να παραλείψουμε να σχολιάσουμε είναι αυτά τα περίκρατα που ακούσαμε από την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, περί του σπιτιού που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, τα οποία άδειασε σήμερα ο κύριος Πέτσας και πολύ καλά έκανε, mm-hmm, και είναι ανιστόρητα γιατί έχουν παραχωρηθεί στην Τουρκία. Θα ήταν και ατυχέστατα γιατί όχι απλά
θα έκαναν κακό στο πρόσωπο που είχε κάνει την Αγία Σοφία εκκλησία και όχι, συγγνώμη, μουσείο και όχι τζαμί του Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά κυρίως θα ήταν σαν να νομιμοποιούμε την πράξη αυτής της Τουρκίας, γιατί θα δρούσαμε με τον ίδιο τρόπο, με μυσαλλοδοξία και όχι με πολιτιστικό κίνητρο και με έννοια καλής γειτονίας. Πάντως, Κώστα Πουλακίδα, όλο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία, φαντάζομαι, να ξαναθυμηθούμε ότι ο Ερντογάν ό,τι λέει το κάνει και τώρα λέει ότι θα κάνει γεωτρήσεις. Ε. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, Γιώργο. Μην είστε καθόλου σίγουροι ότι αυτό το οποίο λέει η ελληνική πλευρά για κυρώσεις αφορά την Αγία Σοφία. Αυτό δεν προκύπτει. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η απόφαση για κυρώσεις αφορά την τουρκική προκλητικότητα. Και υπενθυμίζω ότι το πλαίσιο στο οποίο υπήρχαν κυρώσεις για την Τουρκία ήταν διότι παραβίασε τα κυπριακά, την κυπριακή ΑΟΣ, κάνοντας έρευνες και γεωτρήσεις σε οικόπεδα της Κύπρου. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είχαμε κυρώσεις. Και από αυτού του πλαισίου φαίνεται ότι συζητάνε αυτή τη στιγμή για μεγαλύτερες κυρώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό το επισημαίνω αυτό, διότι δεν έχω την εντύπωση ότι αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι θα επιβληθούν στον Ερντογάν κυρώσεις για την Αγία Σοφία. Γενικά για την τουρκική προκλητικότητα. Είναι απόφαση που είναι παρακολούθημα της προηγούμενης απόφασης που αφορούσε στην Κύπρο. Και τώρα απλώς μπαίνει στην απόφαση αυτή, μπαίνει και η Ελλάδα. Όχι λοιπόν για την Αγία Σοφία. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι φυσικό και επόμενο. Διότι η αντίδραση της Αθήνας στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας, για να λέμε και την αλήθεια, η κυβέρνηση αντιδρά λίγο σαν τον σύζυγο ο οποίος συλλαμβάνεται να πατά τη σύζυγο και λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν έχει σχέση με σένα, εγώ συνεχίζω να σε αγαπώ. Δεν είναι έτσι. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Και όποιος ακούσει τους ανθρώπους ξέρει ότι γιατί την Ελλάδα αφορά. Η Ελλάδα πικάρεται πάνω απ' όλα από αυτή την υπόθεση. Γιατί οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι. Γι' αυτό. Και ήταν ένας ναός ο οποίος ιστορικά, πολιτιστικά, όταν λειτουργούσε ως ναός, παρέμενε, αλλά και με άλλους τρόπους και με άλλους δεσμούς πολιτιστικούς που έχουν τη σημασία τους, παρέμενε ένα πράγμα το οποίο οι Έλληνες το νιώθουν ένα ιστορικό αποκούμπι. Και μάλιστα. Πολιτιστικό αποκούμπι. Και αυτό έχει τη σημασία του. Οι συμβολισμοί, η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους. Όπως επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ναι, προφανώς ο Ερντογάν το κάνει για άλλους λόγους, δεν το κάνει γιατί έχει στόχο αυτό, στόχο την Ελλάδα. Mm-hmm. Σωστό. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να αποτρέπει τον Ερντογάν από το να προχωρήσει αυτή την κίνηση. Παράδειγμα, μίλησε πριν από 2 εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν. Ναι. Το θέμα της Αγίας Σοφίας ήταν ανοιχτό. Του το έφεσε. Αποτυχία. Αυτό είναι μια αποτυχία. Δεν το έφεσε. Ελάχιστες μέρες μετά. Η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν περιέλαμβανε στην ατζέντα της συζήτησης αυτό. Και το υπενθυμίζω αυτό διότι επί Τσίπρα που ήταν μουσείο, το υπενθυμίζω, επί Τσίπρα ήταν μουσείο. Επί Μητσοτάκη, επί Μητσοτάκη έγινε 5 πρωθυπουργούς είχε ο Ερντογάν περάσει. 5 Έλληνες πρωθυπουργούς. Στο Μητσοτάκη το έκανε τζαμί. Επί Τσίπρα λοιπόν ετέφη το ζήτημα, και αυτή είναι η διαφορά, η βασική διαφορά, είναι ότι ετέφη το ζήτημα από τον πρωθυπουργό της χώρας όταν είχε έρθει στον πρόεδρο της Τουρκίας και του είπε ότι εμείς δεν πειράζουμε και τζαμιά φτιάξαμε σαν πολιτιστικά και δεν διανοηθήκαμε ποτέ να αλλάξουμε το χαρακτήρα τζαμιών που είναι στην Αθήνα. Υπήρχε ελληνική κυβέρνηση που έφερε τα ζητήματα. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ. Καλό βράδυ.